Δεν πείθετε κανέναν πια. Στην αρχή σας άρεσε, σας βόλευε να συγκρίνεστε με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με το έγκλημα στο μάτι και να λέτε ότι εσείς προστατεύετε την ανθρώπινη ζωή, οπότε τα σπίτια, τα δάση, τα ζώα, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που καίγονταν περνούσαν σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτό πράγματι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό τέλειωσε οριστικά πέρσι με τους 28 νεκρούς ανθρώπους μας στις πυρκαγιές. Επειδή μιλήσατε απαξιωτικά για τη φακή, πατριώτες της φακής, μια χαρά είναι η φακή, μια χαρά είναι. Αλλά όταν έχει συνηθίσει με χουσά κουτάλια, με σούσι, με χαβιάρια και με πλούσια γεύματα, δεν σου αρέσει η φακή. Εμείς προτιμάμε τη φακή, τη φασολάδα, την ελληνική και τον πατριωτισμό τον πραγματικό. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει κάποια στιγμή εσύ που είσαι ναύαρχος να κάνεις. Κύριε Βελόπουλε, όχι ατομικά, στο σώμα απευθυνόμαστε. Ελάτε κύριε τώρα. Πρόεδρε μου, πετάγονται από κάτω συνέχεια. Τρομάξατε γιατί κηρύξατε τον πόλεμο στην Τουρκία προηγουμένως και θορυβήθηκαν. Κάποιος πρέπει να τον κηρύξει, θα φτάσουμε στο Σούνιο. Έχετε βρει το μεγάλο σχέδιο για την αύξηση αυτού του ποσοστού. Τη στροφή προς την άκρα δεξιά. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Σε βάρος της χώρας, σε βάρος της δημοκρατίας, σε βάρος του κράτους δικαίου. Είδαμε, κύριε Μητσοτάκη, να κάθεστε δίπλα-δίπλα στην μεταφασίστρια κυρία Μελώνη, στην επίγονο του Μουσολίνη, να χαμογελάτε και κυρίως να μιλάτε την ίδια γλώσσα μαζί της. Και ναι, αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. 15. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει μόνο η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για πατριώτες της φακής. Ας διαλέξει κι αυτός ένα φρούτο για να μας πει τι ακριβώς πατριώτης είναι. Είναι καλύτερα να είσαι αυτή την εποχή σκληρός πατριώτης και της φακής, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, παρά ένας βολικός διαπραγματευτής της πατάτας. Η πρώτη μου επίκαιρη ερώτηση για τις πυρκαγιές κατατέθηκε με το που μπήκε η πλεύση ελευθερίας στη Βουλή 17 Ιουλίου του 2023, πριν ξεσπάσει η πρώτη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Ρόδο. Και τότε πάλι ζητούσατε συγγνώμες. Τώρα πια δεν ζητάει συγγνώμη. Και ο Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα κουπόνια της συγγνώμης. Νομίζω ότι το ένα και μοναδικό θέμα της σημερινής συζήτησης είναι οι φωτιές. Ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα μας που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και ιδίως απασχολεί τους πολίτες που κάθε χρόνο βλέπουν να καταστρέφονται τα δάση μας, να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους